Από ψηλά φαίνονται κανονικές πόλεις. Υπάρχουν πολυτελή κτίρια, δρόμοι, πολυκατοικίες. Τους λείπει ωστόσο κάτι βασικό, οι άνθρωποι. Κάθε χρόνο υπολογίζονται πως χτίζονται 10 νέες πόλεις. Αποτελεί αυτό δείγμα ανάπτυξης της Κίνας ή πρόκειται για μια φούσκα? Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε η διαδικασία αστικοποίησης, κατά την οποία ολόκληρες αγροτικές περιοχές μετατράπηκαν σε πόλεις. Αξίζει να σημειωθεί πως πλέον στην Κίνα υπάρχουν σχεδόν 600 πόλεις, περισσότερες από όσες υπήρχαν το 1949. Η δημιουργία πόλεων από μηδενική βάση αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και όπως εκτιμά το Πεκίνο θα περάσουν χρόνια έως ότου οι πόλεις αυτές αποκτήσουν πληθυσμό. Προς το παρόν παραμένουν σχεδόν άδειες. Παράλληλα σε άλλες πόλεις της Κίνας, ο πληθυσμός έχει ενισχυθεί. Για παράδειγμα, μέσα σε 15 χρόνια, ο πληθυσμός της Σανγκάη έχει φτάσει από τα 6,61 εκατομμύρια στα 23. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και όπως μετέδωσε και το πρακτορείο Reuters, οι τοπικές αρχές πρέπει να φροντίζουν για το 80% των εξόδων τους, ενώ λαμβάνουν μόλις το 40% των φορολογικών εσόδων του κράτους. Γι' αυτό το λόγο αγοράζουν φτηνά οικόπεδα ως αγροτεμάχια, τα χαρακτηρίζουν αστικές περιοχές και τα μεταπολούν σε πολύ υψηλότερες τιμές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών της Κίνας, μόνο για το 2012 οι περιφερειακές αρχές άντλησαν 438 δισεκατομμύρια δολάρια. Πάντως, τα τελευταία χρόνια τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι κάπως πιο ενθαρρυντικά, καθώς σε ορισμένες πόλεις ο πληθυσμός έφτασε το 50%. Για να αποκτήσουν ωστόσο τους ρυθμούς των κανονικών πόλεων απαιτείται τουλάχιστον μία δεκαετία.